Ναι, και νομίζω ότι δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς που μας τα παρουσιάζετε. Τουλάχιστον εμάς τα δύο βίντεο που μας έκαναν τη μεγαλύτερη εντύπωση και ήταν τα χαρακτηριστικά στο Radio Revilla ήταν αυτά τα δύο. Καλά, εννοείται. Εγώ το ένα ήμουν σίγουρη ότι θα το παίξουμε. Ωραία, πάρε ένα εσύ, πάρε το άλλο εσύ και παρουσιάστε τα. Λοιπόν, εγώ θα παρουσιάσω το πρώτο που είναι με αυτόν τον καταπληκτικό αρμονίστα, ο οποίος έχει κλέψει την παράσταση. Κάθεται πίσω από τον τραγουδιστή. Πόσος κόσμος λιποθύμησε. Κανείς δεν κοιτάζει τον τραγουδιστή παρά μόνο τον αρμονίστα που είναι από πίσω και χτυπιέται. Απολαύστε το για άλλη μια φορά. Συνέχεια για να παράγει. Και το άλλο. Λοιπόν, το άλλο είναι το δικό μου αγαπημένο. Καταρχήν πρέπει να πω ότι πολλοί κόσμοι περίμεναν να σα δει έτσι αγκαλιασμένοι στο ίδιο πλάνο, αλλά πες το δικό σα αγαπημένο. Και πολλοί κόσμοι θα αφηρηθεί μια πορεία, α πούμε, που θυμάμαι μου λέγε είναι η ίδια και μα κορυδεύετε. Δεν είναι μία. Αυτό έλεγα και εγώ σήμερα με μια πορεία ότι δεν είναι μία, είμαστε δύο. Δεν είμαστε ένα, είμαστε δύο. Λοιπόν, πάμε να σα πω τώρα αυτό που είναι το δικό μου αγαπημένο. Το έχω παρουσιάσει μάλιστα και εγώ. Λοιπόν, είναι ποιο Κόπερτφιλτ και ποιο μάγο. Δεν υπάρχει. Είναι ο μοναδικό μάγο που κάνει τα απίστευτα μαγικά. Δείτε το. Για ακόμα μια φορά. Τι γελίο που είναι. Τι γελίο που είναι. Απίστευτος, απίστευτος. Ελάτε να θυμηθούμε στα γρήγορα μερικά πράγματα. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τον ευριασμένο με τα Γιάννενα, για παράδειγμα, Χασάπη. Κανένας. Γιάννενα. Σαν να σπάζει τα ίδια τα Γιάννενα. Κάτι έγινε στα Γιάννενα. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τον ωραίο τρόπο με τον οποίο μας απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις μας η Ευγενία Μανουλίδου. Για παράδειγμα, Ευγενία μου, στεναχωριέσαι που σταματάει το Radio Revilla. Όχι. Τι δηλαδή, θες να μας πεις ότι χαίρεσαι? Όχι.
Τι στεραγγίζεσαι. Γεννή, αποφάσισε. Αποφάσισε, βρε. Όπως είχαμε πει τότε, ήταν το μοναδικό όχι του πλανήτη που γράφεται με αλφα. Όχι. Τώρα για τον προηγούμενο, θυμάμαι για πολλές ημέρες μετά, αφού τελείωσε η φάση με τον μάγο τον προηγούμενο, που είχε γεμίσει ο κόσμος μάγους, με σταματήσαν και μου κάνανε κόλπα, ξέρεις, κάνανε. Είπα, τους ανάλαβε το φως, διάφορα τέτοια. Μου αρέσουν αυτά τα βιντεάκια που τα παίρνετε μετά και τα κάνετε καλύτερα. Επίσης, ποιος μπορεί βέβαια να ξεχάσει, σε καμία περίπτωση έγινε και ολόκληρος διαγωνισμός για αυτή την ιστορία, ποιος μπορεί να ξεχάσει τον πιο, πώς να το χαρακτηρίσουμε, τον παπά για μια και μοναδική εμφάνιση στην πόλη σας, που μετά από, που μετά από διαγωνισμό μεταξύ του I'm so excited, του Running Man, του YMCA και του You Make Me Feel και του Can't Take My Eyes Off You, τελικά νικητής είχε βγει με το This Is A Light Fly. Είχαμε διαφωνήσει λίγο με αυτή την απόφαση των τηλεθεατών μας, γιατί νομίζω... Είχαμε άλλο αγαπημένο. Το αγαπημένο ποιο ήταν, θύμισε μου. Νομίζω ήταν το Can't Take My Eyes Off You και το You Make Me Feel. Ποιο? Το Can't Take My Eyes και το You Make Me Feel είχαν πολύ... Όχι ρε παιδιά, δεν ήταν το I'm So Excited. Το I'm So Excited. Το I'm So Excited, για να το θυμηθούμε. Ο καθένας είχε το δικό του. Εδώ τα αφήνει όλα. Πάνω στην πότα, τι λες. Επίσης, το τρέλερ το χθεσινό μας ζήτησε πολλοί κόσμος σήμερα να ξαναδείξουμε το reality, το καινούργιο reality που ετοιμάζει ο Αλφα με το αγρότης μόνος. Αγρότης μόνος ψάχνει. Ψάχνει, για να το δούμε. Είσαι αγρότης. Είσαι μόνος. Ψάχνεις τη γυναίκα των ονείρων σου. Κάλεσε στο 212-212-5152 και δήλωσε συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του Αλφα. Αγρότης μόνος ψάχνει. Εν τω μεταξύ, ένας ακροατής έστειλε ένα ωραίο στο ραδιόφωνο, γι' αυτό λέω ακροατής, μήνυμα γι' αυτό. Θα μπορούσε το τρέλο να ήταν ακόμα καλύτερο, να ήταν στο στυλ. Πώς το είπε, Γιάννη, το... Θύμισε μου πώς το είχε πει το μήνυμα. Πώς θα μπορούσα να είναι ο το αγρότης μόνος. 20 λισάρες. 20 λισάρες. Ένας αγρότης, ένα καλά κρυμμένο μυστικό. Ο Παναής έχει AIDS. Το είχε στείλει ένας φίλος σήμερα και το... Με φωνάξετε και το κυκλιάσαμε. Ναι, ναι, έλα. Με φωνάξετε και από αυτά που θυμόμαστε... Είπα να τις κάσω, αλλά πάλι με πιάσαν. Δεν μπορώ. Μπορώ να διαλέξω, μπορώ να διαλέξω, ναι, ναι, κάτι. Το αγαπημένο το δικό μου αυτή τη χρονιά ήταν ο πιο τακτοποιημένος καθηγητής. Άρα, μου το έκλεψε, αυτό έψαχνα να βρω. Αυτό ήταν το δικό μου. Αν έχω να διαλέξω ένα βίντεο. Το οποίο, ήταν αυτό που τα παθαίναμε εγκεφαλικό και έμφραγμα μαζί όταν το πρώτο είδαμε. Πήγε η κάμερα ειδήσεων του Αλφα να βρει έναν καθηγητή να μιλήσει για τις τιμές των ακινήτων. Και βέβαια το του δώσω είναι ο πιο τακτοποιημένο. Αυτό που λέμε τιτίζεις. Σύρας, υποχόνδριος. Που έχουν οι μανιακοί, που έχουν με την τάξη. Μια μανία. Ο πιο τακτοποιημένος καθηγητής του πλανήτη Γη, κυρίες και κύριοι. Εάν κανεί πάει στην τρίτη ζώνη που είναι γλυφάδα, αβούλα, βουλιαγμένη κτλ., θα διαπιστώσει ότι εκεί δεν έχουν πέσει οι τιμές. Να πήγαινε σε αυτόν το γράμμα την Ουρουγουάη, να πεις κάπου παράπεσε. Ναι, εντάξει, να το πιστέψει. Εκεί δικαιολογεί την Ιλανδία. Κοιτάξτε, και σε επίπεδο φωτογραφιών έχει δίκιο η Χριστίνα. Και σε επίπεδο φωτογραφιών, αν μπορούμε να πούμε ότι είχαμε δύο φωτογραφίες που χαρακτηρίσαν τη χρονιά. Μισό λεπτό. Η πρώτη ήταν αναμφισβήτητα αυτή εδώ. Που ήταν η κατάσταση στην οποία ήρθαν τα λιοντάρια στον Αμαζόνιο αμέσως μετά την επίσκεψη του Χάρη Σιανίδη στον Αμαζόνιο. Δηλαδή, αν υπάρχει μια φωτογραφία που μας συντρόφευσε περισσότερο κατά τη διάρκεια αυτού του χειμώνα, ήταν αυτή εδώ η φωτογραφία. Η οποία έδωσε και θυμάσαι λαβή σε πάρα πολλούς και είχαμε πάρει όλα τα καημένα τα ζώα από τη ζούγκλα και τα δείχναμε. Κάτι ζεύρες περίεργες, κάτι ελέφαντες έτσι. Αλλά τώρα τελευταία η φλόρα, που ψάχναμε τη φλόρα από τη στιγμή της αλήθειας που... έκανε όλα εκείνα τα φοβερά πράγματα. Έκανε όλα εκείνα τα φοβερά πράγματα, τελικά την βρήκαμε, η αποκάλυψη είχε δώσει το βίντεο. Η φλόρα ήταν η άλλη φωτογραφία που άφησε τη δικιά της ιστορία φέτος στο ράδιο Αρβίλα. Πάστα φλόρε. Είναι, ρε παιδιά, είναι τρομακτικά αληθινή αυτή η φωτογραφία. Η αληθινά τρομακτική. Με τρομάζει. Και τα δύο, τρομακτικά αληθινή, αληθινά τρομακτική. Ωραία.